Το τελευταίο χρονικό διάστημα, μέρα παραμέρα, πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στον καταβλισμό των Αθηγάνων στην Περαία Θεσσαλονίκης. Οι πυρκαγιές εκδηλώνονται από καύση αντικειμένων που συγκεντρώνουν στις εκτάσεις του καταβλισμού οι Ρωμά. Είχε μέσα και οχήματα, τα οποία κομμάτια των αυτοκινήτων που καιγόταν, που χρειαζόταν αρκετές ποσότητες νερός και αρκετές δυνάμεις, με αποτέλεσμα να απασχολήσουμε ένα μεγάλο κομμάτι του στόλου στο σημείο αυτό. Την τελευταία περίοδο είχαμε αρκετά στο σημείο αυτό εδώ πέρα, είναι γύρω στα 10 με 12 περιστατικά όλο το καλοκαίρι, αλλά είναι σε περίοδος όπως ξέρουμε είχαμε δείχτη επικινδυνότητας ευτυχώς 2, αν υπήρχε δείχτη 3 ή 4, ενώ η Χαλκιδική είχε δείχτη επικινδυνότητας 3. Την παρέμβαση του εισαγγελέα ζητά πλέον ο νέος δήμαρχος Θερμαϊκού. Ο Γιώργος Τσαμασλής, με προσωπική του ανάρτηση στο Facebook, κοινοποίησε φωτογραφίες από το τελευταίο περιστατικό και μεταξύ άλλων κάνει λόγο για τον κίνδυνο για την υγεία των πολιτών αλλά και τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Είναι πλέον τακτικά τα φαινόμενα της καύσης όλων των προϊόντων και αντικειμένων που υπάρχουν στην κοινωνία μας, από αυτοκίνητα, από καλώδια, από ρόδες, τα πάντα, σκουπίδια κτλ. Το ζήτημα είναι όμως ότι ρυπαίνουν την περιοχή, την ατμόσφαιρα, ο κόσμος πνέει δηλητηριώδη αέρια, χημικές ουσίες, αυτό γίνεται σε τακτική βάση, όμως εγώ αυτό δεν το αντέχω και δήλωσα πλέον και γίνεται ενέργεια, διότι υπάρχει συμπαράσταση από όλους τους συνδημότες της περιοχής αλλά και τους συμπολίτες των άλλων δήμων, όπως δηλαδή του Θερμαϊκού, Καλαμαριάς και Θεσσαλονίκης. Θα κινητοποιηθούμε σε συνεργασία με την εισαγγελία, την αστυνομία σε επίπεδο όμως κεντρικό, για να μπορέσουν μεγάλες και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να ελέγξουν την περιοχή του καταβλισμού, όπου είναι 100% παράνομος. Πέρα από τις μηνύσεις που έχω καταθέσει, μαζί με τον λαό της περιοχής, μαζί με τον κόσμο της περιοχής, να φτάσουμε σε άλλα επίπεδα αντίδρασης, εάν τυχόν δεν δεχθούν την αιτιολογημένη αντίδρασή μας η εισαγγελία και η αστυνομία, επαναλαμβάνω, σε κεντρικό επίπεδο. Πρέπει να φροντίζουμε, επαναλαμβάνω, για την ποιότητα ζωής. Αυτό σημαίνει ότι θα φτάσουμε και στα άκρα. Από την έρευνα πάντως της ελληνικής αστυνομίας προέκυψε ότι αρκετά από τα 25 αυτοκίνητα ήταν κλεμμένα. Σύμφωνα με τους επικεφαλείς των πυροσβεστικών υπηρεσιών, λιγότερο συχνά είναι αντίστοιχα περιστατικά πυρκαγιών και στον οικισμό Αγία Σοφία στην δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης.